Πρόσφατα, η Δούμα, κάτω Βουλή, ενέκρινε ένα νόμο που επιτρέπει στο Κρεμλίνο να στείλει γραμμή εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον άνδρες στη μάχη, επιβεβαιώνοντας αυτό που φοβούνται πολλοί αναλυτές, ότι όταν ο Πούτιν μιλά για ειρήνη, προετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο. Όπως γράφουν οι Financial Times, ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμα, είπε πως αυτές οι τροπολογίες είναι γραμμένες για μεγάλο πόλεμο και η γενική επιστράτευση. Και η μυρωδιά αυτού του μεγάλου πολέμου είναι ήδη έντονη. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι πολλοί στην Ουκρανία και στη Δύση θέλουν να πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει στριμωχτεί στη γωνία. Το αφήγημα των ξένων είναι ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει αρχίσει σταδιακά να ανακτά τα εδάφη που κατέλαβαν οι Ρώσοι και έχει αποδειχθεί ικανός για να χτυπήσει μέχρι και μέσα στα ρωσικά εδάφη το ίδιο το Κρεμλίνο. Η πίεση εξάλλου των κυρώσεων στη Ρωσία αυξάνεται συνεχώς, την ώρα που οι χώρες της Δύσης παραμένουν για την ώρα ενωμένες στην αθρώα προμήθεια του Κιέβου με πολεμικό υλικό. Η εικόνα όμως για τη Ρωσία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω, γράφει σε άρθρο γνώμη στη βρετανική εφημερίδα ο Αλεξάνδερ Κουμπόευ από το Carnegie Russia Eurasia Center με έδρα το Βερολίνο. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά για το Κρεμλίνο, το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν μακρύ πόλεμο. Η ρωσική οικονομία προβλέπεται να σημειώσει φέτος μέτρια ανάπτυξη, κυρίως χάρη στα στρατιωτικά εργοστάσια που εργάζονται όλο το 24ωρο. Τα κρίσιμα εξαρτήματα, όπως είναι τα μικροτσίπ που χρειάζονται για την αμυντική βιομηχανία, φτάνουν στη Ρωσία χωρίς σταματημό από την Κίνα και άλλες πηγές. Παρά τις κυρώσεις, το πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου εξακολουθεί να ξεχυλίζει από μετρητά χάρη στα απροσδόκητα ενεργειακά κέρδη του περασμένου χρόνου και στην προσαρμοστικότητα των Ρώσων εξαγωγέων που βρήκαν νέους πελάτες για τα εμπορεύματά τους και που τακτοποιούν τις πληρωμές τους κυρίως σε Ιουάνι. Το Κρεμλίνο ελπίζει ότι η ταχεία νοικοδόμηση του ρωσικού στρατού και ο σταδιακός αποδεκατισμός της ουκρανικής οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας θα αυξήσει την απογοήτευση, φρενάροντας και μειώνοντας την υλική υποστήριξη προς το Κίεβο. Για να επιταχυνθεί το παραπάνω και να σπάσει σχετική βούληση της Δύσης, η Μόσχα χρησιμοποιεί απειλές κλιμάκωσης της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της προς το έδαφος του ΝΑΤΟ μέσω της Λευκορωσίας με τη βοήθεια των μισθοφόρων Βάγνερ που εδρεύουν εκεί. Ο Πούτιν έχει κάνει πολλά και μοιραία λάθη, αλλά όσο αυτός είναι επικεφαλής, η Μόσχα δεν θα σταματήσει να αφιερώνει τους τεράστιους πόρους της για να πετύχει την καταστροφή της Ουκρανίας, καταλήγει το ίδιο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.